Μιχάλη, έχει κανένα νέο. Αν μου επιτρέπετε. Έχει κανένα νέο από εκεί, από το Λευκό Οίκο, το καινούριο. Θα σα πω. Πρώτα απ' όλα, οι Αμερικανοί καλούν την Τουρκία να επιστρέψει σε διερευνητικές. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Αλλά ήθελα να πω ότι η κρίση αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες ήταν τριπλή. Είχαμε το θέμα με τα οικόπεδα, βέβαια, που ανέλησε πάρα πολύ καλά η Αλεξία. Είχαμε τα fake news από την Τουρκία για την... Συμφωνία. Όχι, για τους ισχυρισμούς ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος... Θα ξαναδείξουν ναι, αυτό. Ναι. Δεν ξεκίνησαν τίποτα απολύτως. Αυτό είπαν οι Αιγύπτιοι στον κύριο Δένδια. Και είχαμε και το θέμα του East Med. Αυτό το μην το ξεχνάτε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος το δημιούργησε το θέμα. Δηλαδή να μην γίνει ο East Med για τον οποίο έχουν πέσει υπογραφές και να πάει από το Ισραήλ στην Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο να πάει στην Κρήτη και από εκεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτός που το ανακοίνωσε έκανε πολύ μεγάλο λάθος, διότι το έργο αυτό ήδη έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το χρηματοδοτήσει. Αυτό το έργο αποφάσισε. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι και τους λόγους, διότι πάντα είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο με την Τουρκία. Και δεν ξέρω, Άκη, τώρα και Γιάννη... και Αλεξία και Μαρία, πότε θα το αποβάλουμε αυτό το φοβικό σύνδρομο, αλλά δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό να σκεφτόμαστε εμείς εκ μέρους της Τουρκίας τι θα μπει η Τουρκία. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σας θυμίζω ότι επειδή είχατε και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο πατέρας του προχώρησε με τις γύρω χώρες, οριοθέτησε ΑΟΣ και το μάθαμε αφού έγινε. Έτσι. Βέβαια. Εδώ, ενώ στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει πολλές φορές, λέμε ότι θα κάνουμε. Ένα από τα πολλά αποτυπώματα που άφησε ο μεγάλος Τάσος Παπαδόπουλος. Ευτυχώς και κλείνω. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με τον Πρόεδρο της Κύπρου. Ευτυχώς σας λέω τα βρήκανε, διότι θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί σε πολύ μεγάλη κρίση και μάλιστα σε μια στιγμή που θα γίνει. Που θα πραγματοποιηθεί αυτή η πενταμερής. Και η ελληνική πλευρά. Και ο Πρωθυπουργός μίλησε και ο Δένδια. Έπρεπε και πιο νωρίς. Έπρεπε να κλείσει την ιστορία πολύ πιο γρήγορα. Διότι έχουμε ενώπιον μας αυτή την πενταμερή στη Γενέβη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα των Βρετανών στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Ελπίζω και παρακαλώ τον Θεό να διαψευστώ, συνάδελφοι, αλλά μπορεί να φύγουμε από τη Γενέβη με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Μάλιστα. Καλά, και να μην πάμε δεν είναι επιλογή. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να ευχαριστήσουμε είναι πολύ. Όχι, συγγνώμη, είναι επιλογή Γιάννη να μην πάμε. Διότι να πούμε, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, κυρίε. Υπάρχει ένα πλαίσιο, συγγνώμη, υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η διζωνική δικοινοτική. Οι Τούρκοι κατεβαίνουν με την πρόταση για δύο κράτη και είχαμε μια πολύ μεγάλη δικαιολογία να πούμε ότι από τη στιγμή που η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη. Εμείς δεν πάμε στην πενταμερή. Ήταν πάρα πολύ απλό το θέλει. Και στο Καστελόριζο θα πούνε ότι θέλουν. Εμείς γιατί να φοβηθούμε να πούμε τη γνώμη μας. Από τη στιγμή που από τη στιγμή που καταθέτουν την πρόταση, θα με θυμηθείτε. Ρωτήστε τη Μαρία, που ξέρει πώς λειτουργούν οι Τούρκοι. Από τη στιγμή που καταθέτουν την πρόταση. Κρατήστε αυτή την κουβέντα. Κρατήστε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί βάζει μια διάσταση η οποία. Η Αλεξία πρέπει να πάει στην πενταμερή. Αν πρέπει, δεν πρέπει να πάμε.